Σε πλήρη έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δύσβατη περιοχή στον Ταΐγετο, με την πυροσβεστική να ενημερώνει ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Η πυρκαγιά, θα έλεγα, εξελίσσεται ικανοποιητικά. Ήδη επιχειρούν δυνάμεις επίγειες αυτή τη στιγμή. Το πρωί έγιναν και κάποιες ρήψεις από το ελικόπτερο που εδρεύει στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Απλώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Να το ξέρει ο κόσμος αυτός. Απλώς η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε μια βουνοκορφή στην περιοχή Τραγωβούνη, στην οποία αυτή η βουνοκορφή είχε περάσει και παλιά φωτιά το 2007. Υπάρχουν κορμοί οι οποίοι είναι πεσμένοι από την παλιά φωτιά, η οποία είναι σε μια κατάσταση σύψης, θα έλεγα, και όλο αυτό σε συνάρτηση με το ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νερό για να την κατασβέσουμε, δυσκολεύει τις επίγειες δυνάμεις ώστε να τη θέσουν σε πλήρη έλεγχο. Θα πάρει λίγο καιρό αυτό. Πλην όμως δεν υπάρχει, σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς είναι κάποιοι κορμοί οι οποίοι σιγοκαίνε και καπνίζουν και δημιουργούν αυτή την αναστάτωση, θα έλεγα, σε κάποιους δεχόμενους από εκείνη την περιοχή. Αυτό που συνιστά από την πλευρά της είναι να υπάρξει επιτέλους υπευθυνότητα αλλά και συμμόρφωση με τους κανόνες και τους νόμους για να μην βιώσουμε ξανά αυτήν την εθνική τραγωδία που συνέβη στο Μάτι της Αττικής. Όλοι μας πιστεύουμε ότι το κακό, πιο το κακό δηλαδή, να δημιουργηθεί μια πυρκαγιά, δεν θα τύχει σε εμάς αλλά θα τύχει σε κάποιον συμπολίτη μας. Διότι εμείς έχουμε πάρει τα μέτρα, διότι εμείς ξέρουμε και ζούμε καλύτερα τις φωτιές για εκείνους δύο λόγους. Η συνταγή λοιπόν είναι μία. Δεν κάνουμε χρήση φωτιάς για κανένα λόγο. Για οποιοδήποτε λόγο. Δεν εκτελούμε θερμές εργασίες στο ύπαιθρο και γενικά δεν ανάβουμε φωτιά. Αρκεί να σας πω, το τετραήμερο που μας έρχεται είναι λίγο δύσκολο. Θα έχουμε με δυνατό μελτέμι. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας. Στο να μην ανάψουμε φωτιά για κανένα λόγο. Το τονίζω και το ξανατονίζω. Όπως ξέρετε, η φωτιά απαγορεύεται και όταν με απαγορεύεται. Πώς το κάνουμε? Θα πρέπει και να είμαστε και πιο υπεύθυνοι, θα πρέπει να κάνουμε καθαρισμό των οικοπαίδων, των οικοπαιδικών χώρων, περιμετρικά και όπως λέει και η 4 περιοριστική διάταξη και 100 μέτρα σε περίμετρο από τις αστικές και ημιαστικές περιοχές. Θα πρέπει έστω και τώρα να γίνει ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Πρέπει όλοι μας να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Όλοι μας να το δούμε σοβαρά. Όλοι μας βιώσαμε αυτή την τραγωδία που έγινε στο Μάτι της Αττικής και πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς δεν θέλει να γίνει κοινωνός τέτοιων εικόνων και τέτοιας καταστροφής σε καμία περιοχή της Ελλάδος.